ο Ζόραν Στοένοβιτς. Ζόραν, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είσαι καλά? Όλα καλά. Πόσα χρόνια πια έχεις στην Ελλάδα? Πρέπει να έχεις πάνω από 20 τώρα, ε? Τώρα τι με ρωτάς, 18 χρονών ήρθα, 43 πήγαμε, 22 χρόνια γεμάτα. Μια ολόκληρη ζωή δηλαδή στην ουσία, στην δεύτερη πατρίδα κανονικά. Πιο πολλά χρόνια στην Ελλάδα από τη Σερβία. Εδώ στρατός, εδώ τα πάντα, τα παιδιά, η οικογένεια όλοι εδώ, φαντάζομαι. Αλήθεια, τα παιδιά ακολουθούν τίποτα τα δικά σου χνάρια? Ακολουθούν. Από τους 4 που έχω, οι 3 παίζουν μπάλα, οι 2 είναι στις υποδομές του ΠΑΟ και εκεί η Σαλονίκη είναι, και ο μεγάλος ο Λάζαρος είναι στη K19 τη Σκόντα Ξάντη εδώ σε εμάς. Τα έχεις μοιράσει δηλαδή? Τα έχεις μοιράσει. Στον Άρη πότε θα στείλεις κάποιον? Κοίταξε, του χρόνου βλέπω έναν εκεί να έρχεται. Ένας είναι για Άρη βέβαια. Πρέπει να παίξει από τον μπαμπά, δεν γίνεται τώρα. Εντάξει. Έχει ένα παιχνίδι την Κυριακή, Τρικαλάρης, το οποίο είναι από τα καλά παιχνίδια στη δεύτερη κατηγορία. Πώς το βλέπεις εσύ, πώς βλέπεις τις δύο ομάδες? Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, αλλά αν και δεν το συζητάμε, ιστορικές ομάδες, και όποιος είναι ρομαντικός με ποδόσφαιρο, σίγουρα τον Άρη δεν τον θέλει σε καμιά περίπτωση στη Β' Εθνική πλέον, φτάνει τόσο. Επιγόντως να επιστρέψει ο Άρης στη μεγάλη κατηγορία, και γενικά αυτές οι ομάδες μεγάλες με κόσμο και τα λοιπά πρέπει να ενισχύσουν τη Super League, να βλέπουμε πιο ποιοτικό ποδόσφαιρο, πιο δυνατές έντρες, ίσως και όφη ας πούμε. Και... Ναι. Δεν ξέρω η Δόξα Δράμα, η ιστορική ομάδα και με πολύ κόσμο, τι θα κάνει. Είναι από τις ομάδες που θα είναι τα φαβόροι για την άνοδο. Και γιατί όχι και τα Τρίκαλα κάποια στιγμή, γιατί έχει και παλιά στην Σούπερ Λίγα, έχει καλό κόσμο. Mm-hmm. Εντάξει. Και η Παναχαϊκή και ο Απόλλων Πόντου φέτος έχει αρκετές ομάδες που έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τη... Κοίταξε, ακριβώς έτσι όπως τα είπαμε τώρα και εσύ με τον Απόλλωνα Καλαμαρίας Πόντου φέτος και η Παναχαϊκή. Είπαμε ήδη τις 6 ομάδες που τα πρωταγωνιστούν και όλας. Κάπως έτσι τα δημορφωθεί φέτος στη Β' Εθνική το πρωτάθλημα. Αυτές είναι οι ομάδες που έχουν πρώτο λόγο. Ο Άρης βέβαια, εντάξει, ξεκίνησε με ένα... Έτσι ευρύ 5-0 στην πρώτη αγωνιστική κοντά στον Αιγινιακό. Τα Τρίκαλα ετήθηκαν στην Πάτρα και δεν ξέρω αυτό αν δημιουργεί έτσι μια κατάσταση πίεση ενδεχομένως στα Τρίκαλα, ή είναι πολύ νωρίς για να μιλάμε για κάτι τέτοιο? Εντάξει, τα Τρίκαλα, ενώ στο Κύπολο πήγαν πολύ καλά και ήρθε ένας φιλόδοξος προπονητής του Στηρίου, έτσι, και τα λοιπά, πήγαν καλά στα Φελικά και στο Κύπολο. Μετά ήρθε αυτή μια κακή εμφάνιση στη Πάτρα και λίγο τους ταρακούνησε. Αλλά ο Άρης, όπως είδα και εγώ τώρα, δεν το συζητάμε, έχει πολύ πιο πλούσιο ρόστερ από τα Τρίκαλα, παίκτες πιο έμπειρους που έχουν και παραστάσεις από Super League. Τα Τρίκαλα είναι ένα διαφορετικό ρόστερ, περισσότερο παίκτες β' εθνικής παίκτες θα έλεγα. 2-3 παίκτες έφερε και ο Σωτηρίο από τη Σπάρτη. Ο Ντίνας ίσως είναι ο μόνο από το Πλατανιά που ήρθε από Super League κτλ. 2-3 παιδιά από το Απόλλωνα, ο Τσιάρας. Ο Πάνος, το δεξιός μπακ. Ναι, ο Πάνος, ναι. Δεν συγκρίνονται, τα έλεγα, δεν συγκρίνονται. Ποτέ δεν ξέρω, αλλά ο Άρης έχει πιο πλούσιο ρόστερ, πιο έμπειρο ρόστερ. Οι Σέρβοι που είναι στα Τρίκαλα, τους ξέρεις, Ζόρα? Τους Σέρβους που έχουν τα Τρίκαλα, τον Τζόκιτς. Δεν τους ξέρω καθόλου, μόνο το παιδί, η Λαμία, το πίσω το που έπαιζε. Ο Τζόκιτς. Ναι. Αλλά δεν τους ξέρω. Ο Άρης όμως, ο Λούκα Μιλάνοβιτς είναι ένας ποιοτικός παίκτης, δεν το συζητάμε. Ο Μπαργάνο, μου τα παιδιά που είναι από εδώ, από την περιοχή μας εδώ, Τετράκη, καλοί παίκτες. Ο Πλατέλας, δύο παιδιά από τον Ηρακλή, ο Ιζόγλου και ο Πασάς. Ο Κάσος. Ναι. Μα από τα Πλατανιά που φέτος δεν πήρε ευκαιρίες, ήρθε και αυτός. Έχει πιο πλούσιο ρόστερ, δεν το συζητάμε. Ίσως ο Άρης φέτος να... Θα έλεγα μαζί με τον Όφη να περάσουν Β' Εθνική και να ανέβουν στην κατηγορία. Για όσους δεν θυμούνται τους νεότερους, έχεις παίξει με τον Άρη στη Β' Εθνική, Ζόρα.
Κοίταξε, να λέμε την αλήθεια, πρώτα έπαιξε στα Τρίκαλα, υπήρξε την πόλη μου 4 χρόνια, εκεί είμαι πιο ντεμένος, δεν το συζητώ. Και ένα χρόνο πέρασε στον Άρη, ένα χρόνο δανεικός βέβαια μετά από ένα χρόνο, αλλά ήταν εκείνες καλές εποχές που γυρίσαμε στην Αλφα Εθνική, από την πρώτη περιπέτεια, έρθει ο Κοντομινάς, έφτιαξε ένα ρόστερ, είμαστε μια φουρνιά πολύ καλή. Τότε ήταν Χαριστέας, Θοδωρίδης, Λουμπούδης, θυμάστε όλους. Είμαστε και αυτοί που ερχόντουσαν πιο έμπειροι παίκτες από έξω, όπως ο Τσάβες, ύστερα ο Μάντζιος, ο Έρακ, ο Ελκαμιόν. Από εμάς τους πιτσιρικάδες τότε πίεση και υπήρχε φοβερός ανταγωνισμός και γι' αυτό ο Άρης τα 2 χρόνια, 3 πήγαινε πολύ καλά. Είχε εκείνη την περίοδο, ήταν και τα παιχνίδια με την Σερβέτ στην Ευρώπη που έπαιξε ο Άρης. Ο Μάντζιος που είπες είχε βάλει τον γκολ εδώ στο 1-1. Ναι. Και ένα-2 κέρδισε ο Άρης εκεί με ένα απίστευτο γκολ που είχε βάλει ο Αντριόλη τα 40 έτσι, μέτρα. Ναι, ήμουνα σε εκείνο το μάτι στην Ελβετία. Άλεξε, ήσουν εσύ τότε. Και το δεύτερο γκολ στην παράταση. Εκείνη τη χρονιά δεν ήμουν, πήγα δανεικός, αλλά ήμουνα την πρώτη χρονιά που, αν θυμάστε, που κερδίσαμε το 1-4 το ΠΑΟ και εκείνη τη χρονιά ήμουνα. Και μετά αυτή είναι η δεύτερη χρονιά. Με κόκκιν Φλόρες. Με Φλόρες και ναι. Τσάβες. Και Τσάβες λέγονταν, πώς λέγονταν τον άλλο. Ναι. Έτσι ακριβώς Τσάβες, ναι. Το 2 περιβενή. Ο Φλόρες τον θυμάσαι, ο Κούκκιν είχε μια τρέλα απίστευτη, έτσι. Πώς δεν το θυμάμαι, ένα δεκάρι τρελό. Νομίζω το θυμάται και ο βοηθός προπονητή του Πέτκοβιτς. Πρέπει να τον είχε πάρει κάνα δύο φορές στην προπόνηση. Ζόραν, όταν έπαιζε στα τελευταία σου στο Μαθρακικό, λίγο πριν κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά σου παπούτσια, συνάντησε και σε πολύ νεαρή ηλικία τόσο τον Μπαργκάν, αν δεν κάνω λάθος, όσο και τον Μουμίν, έτσι, ναι. Κοίταξε, τον Μουμίν συνάντησε. Εγώ τότε παράτησα Λεβαδιακού, ήρθε εδώ λόγω οικογένειας στην Κομοτηνή και ο Μουμίν ήταν Δέλτα Εθνική, ήταν 18 χρονών. Ούτε 18. Και εκείνη τη χρονιά και όλας γεμάτη Δέλτα Εθνική που ανεβήκαμε στη Γάμα, τον δώσαμε κατευθείαν μεταγραφή στο ΠΑΟΚ σαν ταλέντο. Και έκανε μια αξιοπρεπέστατη καριέρα και το παιδί στα χάφη εκεί σαν εξάρι είναι καλός, απλός, έχει ωραίο μπόι. Είναι ένα εργαλείο καλό ο Μουμίν. Ο Μπαργκάν είναι ένα παιδί από Γάμα Εθνική, αναγέννησε Ρώνα, αν θυμάμαι καλά, εγώ τότε ήμουνα στο σκάουτινγκ του Πανθρακικού, βοηθός προπονητού, και όταν έφερα το Παπουλή, αν θυμάστε τώρα που παίζει στην Κύπρο, πέρασε, το Απόλλωνα, ναι, στην Κύπρο. Πήγα να τους δω ένα και έκανα σκάουτινγκ, γιατί εμείς τότε πέφταμε κατηγορία και ποιους παίκτες να δούμε, λίγο να ανανεώσουμε το ρόστερ, να λίγο μια φρεσκάδα. Να ψάξετε τίποτα πιτσιρικάδες να πάρετε. Να σώσουμε λίγο εξάμεινο, λίγο να ο κόσμος να χαρεί, να δει καινούριο αίμα. Και τελικά αποφάσισα ότι ο Παπούλης ήταν ο ιδανικός, αν και ο Μπαργκάν. Και αυτός αποδείχτηκε ότι και αυτός έκανε ύστερα και αυτός μεταγραφή και καριέρα καλούτσικη. Ναι, είναι λίγο τρελούτσικος βέβαια. Είναι ένας χαρακτήρας λίγο ιδιόρυθμος. Αλλά... Ναι. αλλά ως ποδοσφαιριστής είναι εξαιρετικός. Σίγουρα. Εσύ ασχολείσαι με την προπονητική. Πριν από λίγες μέρες ανέλαβες μάλιστα ένα πολύ δύσκολο έργο, έτσι δεν είναι, Ζόραν, εκεί στη Γάμα Εθνική, στην περιοχή σου. Μια ομάδα η οποία βρίσκεται στο, αν δεν κάνω λάθος, στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα. Ναι, εντάξει, εμένα τόσα χρόνια η προτεραιότητα ήταν οι υποδομές. Ναι. Και τα κάπα, από τη στιγμή που ο Πανθρακικός έζησε, καταλαβαίνετε ότι δυσκόλεψαν πολύ τα πράγματα εδώ. Ένα οκτάμινο και παραπάνω περίμενα μια πρόταση σοβαρή από εκεί Σαλονίκη για υποδομές. Δεν ήρθε, δεν μπορούσα άλλο να περιμένω. Έπρεπε να ενεργοποιηθώ. Ήρθε αυτή η προτασούλα από μια ομάδα που προσπαθεί και παλεύει στη Γάμα Εθνική. Βέβαια είναι τελευταία. Έχει όμως όρεξη διοίκηση και έχει ένα ρόστερ νεανικό με ταλέντο. Εγώ πιστεύω ότι θα ανατρέψουμε την κατάσταση αυτή, η άσχημη εικόνα που είχαν πρώτες αγωνιστικές. Τώρα βέβαια δεν μιλάμε για σωτηρία και τρελά πράγματα, γιατί ξέρετε στο πρώτο όμιλο πέφτουν 5 ομάδες, ίσως και 6, 5 πέφτουν, είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση, αλλά σίγουρα δεν τα παραδοτούμε, τα κάθε μάτς πιστεύω ότι θα φτύσουν αίμα για να μας κερδίσουν, όπως και προχθές με τη Σκούτερη που έγινε ακριβώς, ένα δύσκολο 2-1. Εκεί τι έγινε με το Πανθρακικό, διαλύθηκε εντελώς, είναι ένα πλήγμα για την περιοχή, αν μη τι άλλο. Μεγάλο πλήγμα.
Έμεινε μόνο η Ξάντη εδώ, μονοπόλιο τα έλεγα. Και ξέρετε, κάτι μονοπόλιο είναι και δεν κάνει καλό. Καταλαβαίνετε ότι πάρα πολλά παιδιά και παίκτες ξεμείνανε τώρα. Οι παίκτες τα έλεγα που θέλαν μια δεύτερη ευκαιρία, δηλαδή που τους έλειπε ένα κλικ για να πάνε σαν τη Θεσσαλονίκη σε καλύτερες ομάδες και θέλανε μια δεύτερη ευκαιρία. Εμείς είμαστε, ας πούμε, ιδανικοί για αυτούς σαν Πανετολικός. Όλα αυτά τώρα είναι πολύ δύσκολα. Γενικά το ποδόσφαιρο και στη Θράκη και Αλεξανδρούπολη και τα λοιπά δεν είναι και στα καλύτερά του. Να σας πω αλήθεια, ποτέ δεν ήταν. Αν πάρουμε γνωστούς νομούς που παράγουν το ποδόσφαιρο, σαν τη Θεσσαλία, Σέρες, Δράμα, κάτι, όχι μόνο γάμα εθνικές και βήτα, και άλφα τοπικό ακόμα, Αθήνες, τα νησιά, θα έλεγα ότι ίσως ο Εύρος και εδώ η Ανατολική Τράκη είναι πιο φτωχός νομός σε αυτό το τομέα. Και ίσως υπάρχει ταλέντο, αλλά δεν υπάρχουν τόσο παράγοντες. Οικονομικά είμαστε πολύ στενά. Αυτό ήταν ο κυριότερος λόγος. Και η Καβάλα έχει εδώ και πάρα πολλά. Μετά την εποχή Ψωμιάδη έχει εξαφανιστεί. Μόνο σίγουρα, η δόξα πάει λίγο με τον Μπύρο τώρα που είναι ο κύριος Μπύρος εκεί. Λίγο να σηκώσει κεφάλι, αλλά εντάξει. Είναι δύσκολα τα πράγματα γενικά. Εδώ, εσύ Ζόραν, εδώ είναι ο Άρης και ο Ηρακλής σε κατάσταση. Φαντάσου στην επαρχία τι θα γίνει. Αυτό ακριβώς, και δεν μπορούμε όλοι τώρα, ξέρετε, δεν μπορούμε να το χωνέψουμε ότι αυτές δύο ομάδες, ίσως και όφοι, ας πούμε, λείπουν από Super League. Δηλαδή, είναι κρίμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι. Το μάτς πώς το βλέπεις της Κυριακής, θεωρείς ότι υπάρχει φαβορή? Είναι δηλαδή, θεωρητικά λένε πολλοί, στοιχηματικά δίνουν τον Άρη φαβορή. Οι εταιρείες δηλαδή. Είναι φυσιολογικό και λόγω ονόματος και ρόστερ ο Άρης είναι φαβορή. Αλλά ξέρετε πολύ καλά, οι προσδοκίες και τα λοιπά δημιουργούν απαιτήσεις και πίεση και ίσως άγχος. Καταλαβαίνετε ότι εγώ τώρα τα πω με τα τρίκαλα. ρίχνουμε άγχος και πίεση στον Άρη για να κερδίσει τα τρίκαλα η ομάδα μου. Νομίζω όμως ότι είναι το ανάποδο, ότι το άγχος το έχουν τα τρίκαλα λόγω της ήττας. Την πίεση δηλαδή θεωρητικά την έχουν τα τρίκαλα, γιατί και μετά τον Άρη έχουν δόξα και όφη. Έχουν πάλι δύο δύσκολα παιχνίδια. Ίσως έχεις δίκιο. Άρα προβλέπουμε ένα δυνατό παιχνίδι και ντέρμπι. Έτσι. Ότι θα είναι δυνατό το μάτς είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Εμείς θέλουμε τον Άρη, το αντιλαμβάνεσαι. Θέλουμε να κερδίσει ο Άρης. Το καταλαβαίνω και εμείς το θέλουμε τον Άρη στη Super League, αλλά ξέρετε, με θεωρούμε τρικαλινός. Εντάξει, έχει παίξει πολλά χρόνια στα τρίκαλα, περισσότερα χρόνια εκεί. Τα παιδιά του, άλλου του Σέρβου, του ξέρει. Εντάξει, το γιο του Νίκολα Νίκητς, φαντάζομαι, τον γνωρίζει τον Μπράνσλα. Ναι. Εντάξει, δεν τους ξέρω έτσι προσωπικά, παρακολουθώ, διαβάζω όσο μπορώ, ενημερώνομαι. Mm-hmm. Εντάξει, κοιτάξτε, πρόκειται για δύο ποιοτικές ομάδες. Εύχομαι να δούμε ένα καλό παιχνίδι και ανοιχτό, γιατί και ο Σπανός έδειξε τελευταία χρόνια, αν θυμάστε, mm-hmm. πριν δύο χρόνια με τον Απόλλωνα, ενώ η ομάδα ήταν ψηλά και ήταν αυγή, έφυγε ξαφνικά. Mm-hmm. Και ενώ άξιζε αυτός να τη βγάλει την ομάδα Super League. Και δείχνει καλά δείγματα και ο Σωτηρίου, ένας προπονητής έτσι με καινούριες ιδέες, ναι. Με τη Σπάρτη έκανε θαύματα, τα έλεγα. Και ίσως και αυτός μας κάνει κάτι έτσι τρελό, γιατί το είχε και σαν παίκτες. Και δούμε ένα παιχνίδι ανοιχτό και ωραίο. Να το ευχηθούμε και σε ευχαριστούμε και εσύ και εσένα για τη συνομιλία και να ευχηθούμε και καλή επιτυχία εκεί στο δύσκολο έργο που ανέλαβες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και το ξαναλέω, ξέρω ότι είστε αριανοί εκεί, εύχομαι ο Άρης να γυρίσει φέτος, να μην έχουμε άλλα παρατράβλα. Για να έρθει και ο ένας γιος εδώ. ένας μου υποσχέθηκε δεν έρθει. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, Ζόραν. Να είστε καλά, γεια.